Δύναν είναι πρόσωπον εν ελαίω και άνθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορτάς λύσονται ένα ξύλα του πεδίου, εκέβρι του λιβάν μας εμφύτευσας, εργείς του ρουφτία ενός έψουσι του ερωτήμου η κατοικία είναι αυτός. Όλοι είναι ξυλάτες ελάφης, πέτρα με τα φυγή της βαγωής, επίσης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγινε ότι πτήσει αυτού, άθου σκότος και γένετον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμενη το αρπάστε, και εσύ τι σε παρά το Θεό πρόσκειν αυτής, αν έγινε ο ήλιος και συνήθισαν, και εις τον μάντρας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος του ίδιου έργων αυτού και την εργασία αυτού εις τους πέρας. Πώς ανεαρρύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ερπίσας. Επληρώθη η γη της πτήσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχος. Εκεί ευπεντάω ζώα μικρά με τα μεγάλα, έχει πλοία διαπορεύονται, δράκος ούτως ονέπτασα σε πέζει ναυτή. Πάντα προσέχρος το κόσι, δούνε την τροφή να φωνήσει αυτερότη, δόντος ο αυτής Oh.
Ο Χριστός μας
ομιστής δευτερών ειρηνικών του Κυρίου δεχόμεν. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Έλαβε ένα αποκολλήθο τον τόπο και έρθηκε προς το φαλήν αυτού.
Κύριε,
τον δούλο του Θεού, πάντων των εξεργών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο, κομμα πόλη και νορία δάχτη, εν ορειτών εκτρόπων συνδρομικών, ανακοινιστών και απερωτών, της Αγίας Εκκλησίας, ταύτη. Παρά του Κυρίου ετήσω μετά.
Thank you.
μεσεβόν και ορθοδόξο χριστιανό. Καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτιδε και των δούλων του Θεού, των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα, εις την Αγία Νεορτή και πανηγύρι, των επιτελούν Αγία Νεορτή, Υγεία σου, Κυρία, Ασίας, Βοηθείας, υπέρ αυτών, είπομε. Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την Ισοπόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώρα από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αναμφίλων, εφηλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ των ήλαιων ευμενή και ευδιάλλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα οργή και νόσων εγκαθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και νεήσε ημάς. Των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ηλέως, ηλέως, γέννημι Δέσποτα επί της αμαρτίας ημών, και λέει Σημών το Κύριο πλήνομαι. Δέσποτα Πολιέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Σημών, πρεσβείες πανεπερολογημένες και παρακράτοντες κύριε Σημών, Θεοτόκου και Αϊκαρθένου Μαρίες, εις και το γενέσιον εορτάζομεν, δυνάμει την τιμήν και ζωπίου σταυρό, προστασίες το τιμήν εκουρανίου θείων αήλων, νερό δυνάμενα σωμάτων,
εκκλησίες του Κοινωνίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαφτιστήριων, των Αγίων Δόξων Παναθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μόν, Μεγάλων Ιεραρχών και του Γρηγορίου Δασκάλου, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεοδόμου και Ιωάννου του Ζωστόμου, Αθανασίου και Κυρίου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ελλήνης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμιθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως, το Θαυματουργό, τον Εναγίης Πατροσίμων Μελίβρος, Επισκόπου Πόου, τον Αγίον Ενδόξο Μεγαλομαρτύρο, Γεωργίου Κοντροτοφόρου, Δημητήρη του Μελοβλίκου, τον Δόλωρο Τύρος του Στρατηγά, Παντελεήμονος του Ιαματικού, Εμινά του Δαματουργού, τον Ιαματικού Καραλάβος, Ελευθερίου και Βλασίου, τον Αγίον Ενδόξο Μεγαλομαρτύρο, Ιρεκόρ, Θέκλας Βαρβάρος, Αναστασίες, Εκατερίνης, Κυριακής Φωτήνης Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, τον Αγίον Ενδόξο και Καλήμιστον Μαρτύρο, τον Αγίον Ενδόξο με Μαρτύρο, Ιωάννου του Πόου και Χρήστο εκπλευέλης των Απλήρων, τον Ερκό Μαρτυρισάντο, Νικήτα του Μησίλιου του Ελκύου, Μαρτυρίσαντος, Παρθενίου Μάρτυρος των Πάτων, Ιωνάτου Εκλέμ και Ιωνάτου Βερβή του Μησίλιου, τον Ελιψό Μαρτυρισάντο, Φανουρίου του Λεοφανούς και Κωνσταντίνου του Ιδρέου, τον Εντυρόδο Μαρτυρισάντο, τον Οσίων και Θεοφόρο Πατανεμών, τον Ασκησιναψάντο, Χριστοδούλου του Ερκό και Πάθου Ασκήσαντο, Αρσενίου του Σκυνωρίου, Σάββα του Ερκαλίνου, Ιωάννου του Εκαρπάθου και Αρτίνου του Ερκυπαλέ, Γερασίμου του Βυζαντίου και Λεωτίου του Ερκπάθου, Γρηγορίου του Γράφανου του Ρησίριου, Μελετίου του Τζιλάρδου του Ζρόνου, Αφιλακίου του Γέροντος του Ερκπάθου, και των Οσίων Ιτέρων Μόν, Μελούσε Πουρίνη της Κο, Ξένης και Κασιανής της Ποιητρίας και Γαβριλίας της Ελέρ, της Κωνσταντινού Πολίτηδος, της Ιεραποστόλου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιεκρυπιάν και πάντως των Αγίων. Επρόσδεκτον πίσω μηδέν στιγμό, της χώρης ελληνικινάτης των παρατομάτων ημών, σκέπασε ρημάς εν σκέπτο περίγωσου, σου, και από δίεξε ρυθμόν πάντα εκδόν και πολέμιον, ειρήνευσον μόν τη ζωή, Κύριε, ελέγξον μας και τον κόσμο σου, και σώσε τον φυγασιμό, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Thank you.
και της μίζωνος αξιωθής λειτουργίας
εν Χριστώ Ιησού τον Κύριο ημών. Ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός Κύριος, του γέγον εν οδρός του Θεού Ευάγγελος, αναγνώστης της Αγιωτάτης, Μητρός Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κόμου και Νησίου, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Oh,
Oh,
τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του οποίου τις ευχές και την αγάπη σας μεταφέρω, ερχόμενος από την Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, όπου είχα μεταβεί για τα συνοδικά μου καθήκοντα, αλλά και για τη σύναξη της ιεραρχίας του χρόνου, που γίνεται κάθε 3 χρόνια και στην οποία συνάδονται όλοι οι αρχιερείς που διακονούν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στο σύνολο περίπου 180 αρχιερείς από όλο τον κόσμο. Σας μεταφέρω λοιπόν την αγάπη του Παναγιωτάτου και τις ιδιαίτερες ευλογίες του, μια και, όπως και ο ίδιος κάθε φορά λέει, τα Δωδεκάνησα είναι η κληρουχία του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία ουδέποτε αποσκύρτησε, Κύριε Δήμαρχε, από το Πατριαρχείο. Είμαστε η επαρχία του Θρόνου που δεν αποστασιοποιήθηκε ποτέ και με κανέναν κατακτητή και δεν έχασε ποτέ τη σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με την μητέρα μας Εκκλησία, και αυτό ο Πατριάρχης το θυμάται με πολύ αγάπη πάντοτε και το μνημονεύει. Και βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό της Παναγίας για να γιορτάσουμε τη γέννησή της, για να δώσουμε τη δυνατότητα στους εαυτούς μας αλλά και στους άλλους να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτή τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και αυτή τη δυνατότητα της αγάπης που παραμένει ακέραιη, έστω και αν πολλές φορές εμείς δεν το γνωρίζουμε. Γιατί υπάρχει η δυνατότητα αυτή στη σχέση που έχει ο Θεός με τον άνθρωπο και τον κόσμο, εμείς να είμαστε αμέτωχοι, αλλά όμως να είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, όντας αμέτωχοι. Επειδή ο Θεός αγαπά και περιμένει και έχει δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποστασιοποιείται, να ενεργοποιείται, να φεύγει και να έρχεται και ο Θεός να τον περιμένει πάντα στην αγκαλιά του να μπει. Το γεγονός της γεννήσεως της Θεοτόκου είναι ένα γεγονός της δύναμης της προσευχής. Είναι μέσα σε αυτόν τον κύκλο που σας είπα προηγουμένως, του ότι ο Θεός περιμένει και ο άνθρωπος πρέπει να ζει αυτή τη δυνατότητα της σχέσης. Έτσι λοιπόν ο Ιωακήμ και η Άννα ζούσανε μια μεγάλη ταρεπορία, ήταν αγιασμένοι άνθρωποι στη ζωή τους. Δεν ήταν κάτι που να τους βάραινε, εκτός από την ατεκνία που την εποχή εκείνη ήταν κάτι πολύ βαρύ και κάτι που οι άνθρωποι δεν συγχωρούσαν, γιατί μετέθεταν την ευθύνη στον άνθρωπο και νόμιζαν πως ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους με το γεγονός αυτό. Αλλά ούτε ο Ιωακήμ ούτε η Άννα σταμάτησαν ποτέ να προσεύχονται και να ελπίζουν και κυρίως να ζουν στο θέλημα του Θεού. Δεν είπαν ποτέ γιατί σε μένα συνέβη αυτό που λέμε εμείς συχνά. Δεν είπαν ποτέ ο Θεός είναι άδικος που λέμε εμείς συνεχώς. Δεν είπαν ποτέ κανένα παράπονο, ούτε ζήλεψαν ποτέ κανένα άνθρωπο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όταν πια ο Θεός είδε πως υπάρχει μια δυνατότητα εδώ για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έδωσε τη δυνατότητα της γέννησης της Παναγίας. Γιατί δεν είναι ένα γεγονός που γεννήθηκε ένα παιδί, δημιουργήθηκε η σχέση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δημιουργήθηκε η γέφυρα για να ξαναπούμε στον παράδοσο. Σταμάτησε αυτό το «δε γίνει». Και είναι για μας αυτή η γιορτή πολύ μεγάλη, γιατί πόσες φορές, Κύριε Έπαρχε, στη ζωή μας λέμε «δεν γίνεται αυτό». Δεν γίνεται. Εγώ πολλές φορές το λέω αυτό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Σήμερα λοιπόν αυτή η γιορτή που είναι η βασική γιορτή, γιατί αυτή δημιουργεί όλες τις υπόλοιπες του ιερτολογίου, αυτή λοιπόν η βασική γιορτή μας λέει ότι γίνεται. Και κάθε φορά που κάποιος ζητάει κάτι, Κύριε Ταξίαρχε, δεν μπορούμε να λέμε «δεν γίνεται». Μπορούμε να λέμε «θα το δούμε αρχοντά, θα το προσπαθήσουμε». Θα μπορούμε, Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Αντεπρόεδρε, να λέμε «ναι, θα κάνουμε μια προσπάθεια». Δεν θα λέμε αμέσως «δεν γίνεται».
γιατί σήμερα αυτή τη γιορτή εορτάζουμε. Γιορτάζουμε με μια γιορτή, κύριε Λιμανάρχα, που είναι, κύριε Περιφερειακέ, ότι γίνεται. Επομένως δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί και να λέμε «Δεν γίνεται, κύριε Δήμαρχε». Λέμε «Με τη χάρη του Θεού θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα το προσπαθήσουμε». Αυτή είναι η γιορτή. Αν αυτό, φεύγοντας από εδώ, δεν το βάλουμε καλά μέσα μας και δεν πούμε πως η δύναμη του Θεού είναι μέσα στον άνθρωπο, γιατί μέσα του κατοικεί το πνεύμα. Ξέρετε, όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, το λέω συχνά και σας κουράζω, πήρε το πιο πλούσιο υλικό που είχε εκτίσει, το πιο πλούσιο από τα υλικά που δημιούργησε ο ίδιος. Πήρε χώμα, άφθονο χώμα. Πήρε λοιπόν λίγο από αυτό το χώμα, το έπλασε και έκανε ένα πολύ πολύ ωραίο αγαλματάκι τον άνθρωπο. Και όταν έφτιαξε τον άνθρωπο τέλειο και είπε «Α, τι ωραίος που είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά είναι χωματέλειος». Τότε τον έστησε μπροστά του, τον φύσηξε μέσα στα ρουθούνια και τον ζωντάνεψε, δηλαδή του έδωσε την πνοή του. Ο καθένας από εμάς είναι σημαντικός για αυτό το συγκεκριμένο και μόνο λόγο, γιατί έχει μέσα του την πνοή του Θεού. Κατά τα άλλα είμαστε χώμα. Αλλά το χώμα μπορεί να καταστραφεί. Η πνοή του Θεού ποτέ. Αυτή η πνοή μας ανήκει αιώνια. Είμαστε προσωπικότητες οι οποίες θα ζήσουμε αιώνια. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Είτε το χρησιμοποιούμε για το καλό, είτε το χρησιμοποιούμε για κακό, ομιγέν. Και όταν ήρθε η ώρα και είδε ο Θεός πως ο Αδάμ, ο καημένος, ήταν μόνος του, δεν έπιασε να πλάσει έναν άλλον άνθρωπο, γιατί ήξερε τι γίνεται. Έπιασε ένα κομμάτι από τον Αδάμ, το έκοψε την ώρα που κοιμόταν και έφτιαξε την Εύα. Σημαίνει ένας άνθρωπος, που σημαίνει η πνοή του Θεού μέσα σε ένα πύλινο σκεύος, που σημαίνει η αιωνιότητα και σημαίνει το μαζί. Αυτά είναι πολύ όμορφα και θα ήταν να σκέφτεται κανείς στις ώρες της απελπισίας, του φεύγει η απελπισία. Καταλαβαίνει πόσο όμορφη είναι η ζωή, πόσο όμορφη είναι η ζωή με τους άλλους ανθρώπους, που μπορεί να μας βασανίζουν, να μας εκφρέπονται, να μας μιλάνε άσχημα, αλλά όμως είναι οι άνθρωποι, είναι οι ίδιοι με εμάς. Και πρέπει να ξέρετε πως ο Θεός δεν έπιασε να φτιάξει έναν άσπρο Αδάμ, ένα κίτρινο Αδάμ και ένα μαύρο Αδάμ. Έκανε τον Αδάμ, ο οποίος στην πορεία του χρόνου γέννησε τον κόσμο και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν και επικρατούν στον κόσμο, ο ένας κυτρίνησε και έγιναν τα μάτια που κλειστά, γιατί έπρεπε να υπομένει τους ανέμους και το χώμα. Ο άλλος έγινε μαύρος γιατί έπρεπε να αντέξει στον ήλιο και στην πολύ ζέστη. Και ο άλλος έμεινε λευκός γιατί έζησε σε όμορφες περιοχές από τη δική μας. Δοξάζουμε λοιπόν το όνομα του Θεού για όλα. Ευχαριστούμε τη μητέρα του κόσμου και τη μητέρα μας την Παναγία που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Την παρακαλούμε να μην μας αφήνει να απελπιζόμαστε. Την παρακαλούμε να μας δίνει δύναμη να υπομένουμε τον κακό εαυτό μας. Την παρακαλούμε να μας δίνει τη δύναμη να απαντούμε στο κακό με καλό, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Την ευχαριστούμε που ζούμε σε τον ωραιότερο τόπο του κόσμου, σε αυτό το όμορφο, όμορφο, ευλογημένο νησάκι της Κό και το διπλανό της νησίου και τα διπλανά νησάκια του Αιγαίου και σε αυτή τη μεγάλη όμορφη χώρα την Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε την Παναγία που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και με συνδέει στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό να κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας για το καλό του τόπου και του κόσμου και του ανθρώπου. Αμήν. Γέννητο. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα έτη. Τώρα θα πούμε να λιτανεύσουμε την Παναγία στην Καρδάμενα και θα γυρίσουμε πίσω να κάνουμε την απόλυση. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και σας ευγνωμονώ για ό,τι κάνετε για αυτό τον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο. Αμήν.
Λόρδες, πόλοι και αρχιερεύοντες,
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κάτι πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα είναι τα έτη σας αύριο με το καλό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε Ταξίαρχε της Αστυνομίας, κύριε Λιμενάρχο, κύριε Περιφερειακέ Νικητά, ο τίτλος ακριβώς είναι αυτός, του Λιμενικού, Άρχοντα της Εκκλησίας μας, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, πρώην Πρόεδροι. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία όλων σας εδώ, στο σημερινό. Ευχαριστούμε για την ωραία ψαλμωδία τους χορούς υπό την διεύθυνση του Άρχοντος, του κύριου Σακέλη, του Πρόεδρου του Συλλόγου Ιεροψαλτών και Καθηγητού. Ευχαριστώ την παρουσία του συμμερεσβητέρου μου, τον πατέρα Διονύσιο, του Ριτσίδε, τον πατέρα Νικόλο, τον πατέρα Ηλία, τον πατέρα Αναστάσιο, τον πατέρα Βαγιανό Ιωάννη, τον πατέρα Περικλή, τον πατέρα Κλεάνθη. Ιδιαίτερως ευχαριστώ τον πατέρα Αντώνη, ο οποίος εκτελεί χρέη Αρχιερατικού Επιτρόπου της περιοχής και είναι και ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού. Ευχαριστώ για τους σκόπους του πατέρα Αντώνη, για την προσπάθειά σου να ανακαινιστεί και ο Ιερός Ναός, για τη διακονία σου μέσα σε αυτή εδώ την αρχιερατική περιφέρεια. Να με συγχωρείς που σε κουράζω, αλλά είσαι νέο παιδί και τα παιδιά τα νέα πρέπει να κουράζονται λίγο περισσότερο. Προσευχηθήκαμε και προσευχόμαστε για τον πατέρα Ιωάννη να αναρρώσει τις ασθενείες του, να δυναμώσει, να προσευχηθείτε όλοι παρακαλώ, διακόνησε πολλά χρόνια την Ιερά Μητρόπολη και τον Ναό και το σχολείο βεβαίως ο δάσκαλος. Ευχόμαστε του χρόνου να είναι καλά να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Να είστε γεροί και δυνατοί και χαρούμενοι όλοι σας και να προσεύχεστε και για αυτούς που δεν είναι παρόντες. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυνατότητα πάντα να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με την προσευχή. Ξέχασα κανέναν. Ξέχασα τα μέσα. Για τον Πούλο και δεν τους είπα, την κοσμική τηλεόραση, τους δημοσιογράφους, την κυρία Χαρά με τις ιστοσελίδες που διακονεί και υποστηρίζει, δεν είναι και η άλλη κοπέλα. Θα είναι ρεπορτάζ εξωτερικό. Κάποιον άλλο, ξέχασε. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Αύριο θα έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Τον κύριο Περιφερειακό, βέβαια, την Περιφερειακή, δεν τον ξεχάσαμε τον κύριο Περιφερειακό. Επειδή είναι η έπαρχος, τους καλύπτει όλους. Αν όταν υπάρχει ο πρώτος, καλύπτονται οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους σας για ό,τι κάνετε. Αύριο θα είναι η πανήγυρη, το πρωί η Θεία Λειτουργία κανονικά και το βράδυ η πανήγυρη. Να είστε γεροί, δυνατοί, ευλογημένοι και χαρούμενοι όλοι σας. Να ξέρετε ότι ο τόπος μας αξίζει όσο αξίζετε και αγωνίζεστε εσείς. Αν σταματήσετε να αγωνίζεστε, δεν θα αξίζει αυτός ο τόπος.